Πάμε. Καλησπέρα. Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο έγινε ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Καθαρό όμως, δηλαδή ενώ ήταν βαρύ το γήπεδο και δυσκόλευε τις προσπάθειες των παιχτών, οι παίχτες έξαν πάρα πολύ δυνατό πάνω στην μπάλα, αλλά όχι αντιαθλητικά και γι' αυτό και φύγαν όλα τα παιδιά υγιείς. Από εκεί και πέρα στο παιχνίδι, ο αντίπαλος πιστεύω στην πρώτη μήκρονο και με τη διάταξη που κατέβηκε και μας έβαλε προβλήματα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία όμως ήταν η διτά μας. Μας στοχίσαμε και γίνει σε μια στατική φάση. Μετά από μια καλή ενέργεια ατομική του Νάκα, προηγήθηκε ένα μηδέν γιατί φαινόταν ότι θα είχαμε πρόβλημα στο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι το κρίσιμο σημείο ήταν στο 44 η σοφάριση. Μας έδωσε και ψυχολογία και ηρεμία. Και στο δεύτερο μήκο πιστεύω ότι ήμασταν πάρα, πάρα πολύ καλοί και δίκαια κερδίσαμε. Δεν είναι ούτε για χαμόγελα στην ομάδα μας. Είμαστε πίσω βαθμολογικά και θα χρειαστούν και άλλες νίκες ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν, συγχαρητήρια και στην ομάδα της Νέας Άρειας. Πιστεύω ότι αν είναι ανική ομάδα και αν αγωνίζεται με το ίδιο πάθος και στα άλλα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, πιστεύω θα έχει μια πάρα πολύ καλή βαθμολογική συγκομιδή και θα μπορέσει να παραμείνει. Αυτά. Με δεδομένο τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου και τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγωνιστικών, θεωρείτε ότι με την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου που αποτελεί μια από τις καλύτερες εμφανίσεις εκτός έδρας της νίκης Βόλου, μπορεί η ομάδα σας να αντιπεξέλθει το χαμένο έδαφος και να διεκδικήσει κάτι περισσότερο για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος? Ναι, συμφωνώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Έχασε ευκαιρίες, πίεσε περισσότερο, προσπάθησε σε μια δύσκολη έδρα, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, παιχνίδι-παιχνίδι κοιτάμε και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Λοιπόν, καταρχήν, παιδιά, επειδή φέτος δεν συναντηθήκαμε, θα σας ευχηθώ καλή χρονιά. Να είστε πάντα σε αυτό που κάνετε και που είναι πολύ σημαντικό, συνεπείς. Και η λειτουργία της σας βοηθάει το άθλημα αυτό και μας ασχολούμαστε με αυτό, έτσι ώστε να βγαίνουν πράγματα που χρειάζεται στον κόσμο. Όπως έγραψε κάποιος από εσάς εχθές, γιατί έχω μόλις 24 ώρες στην ομάδα με μια προπόνηση 35 λεπτή για δύσκολες αποστολές, νομίζω, Μπάμπη, εσείς. Δεν υπάρχει δύσκολη αποστολή. Η ομάδα του Αχιλλέα θα τερματίσει στην οκτάδα. Ήρθα εδώ, σας έχω πει σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι ο νομός Πιερίας έχει ιστορική φουριά γεννηθέντες από 99 έως 2003-2004. Είναι πάνω από 40-50 παιδιά τα οποία αυτές οι φουρνίες βγαίνουν στις πόλεις αυτές που παράγουν ποδοσφαιριστές όπως Κατερίνη, η Δόξα ή η Δράμα. Έχω ενημερώσει όλους τους φορείς, την ΕΠΣ, τους δημοσιογράφους, τη μεγάλη ομάδα του νομού, τον Βιερικό, ότι αυτή η φουρνιά δεν πρέπει να πάει χαμένη. Από αυτή τη φουρνιά ο Αχιλλέας έκανε μια πάρα πολύ καλή κίνηση και είχε εντάξει από αυτά τα παιδιά, περίπου 7-8 παιδιά στο ρόστερ του, και όσο είμαι εγώ εδώ θα έρθουν ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή όσους μπορέσει και φέρει. Ο λόγος που ήρθα εδώ στην ομάδα, ξέρετε ότι το δικό μου κασέ είναι πολύ υψηλό, δεν ήρθα για τα χρήματα. Ο λόγος που ήρθα στην ομάδα είναι ότι αυτές οι ομάδες θα βοηθήσουν το ποδόσφαιρο του νομού, πρέπει να είναι στην κατηγορία 4 και 5 αν γίνεται, για να ενσωματώσουν αυτά τα παιδιά
να βρουν δηλαδή σκαλοπάτι και σε ηλικία 15, 16, 17 χρονών να σφυριλατηθούν, έτσι ώστε να μην πάνε στην διαδικασία των ομάδων νέων, όπου στην Ελλάδα αυτά τα πρωταθλήματα απέχουν παρασάγκας από τη συγκράτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή. Αυτή η διαδικασία όμως είναι η διαδικασία ενδεδειγμένη και αυτά τα παιδιά να σφυριλατηθούν και να αναρριχηθούν. Άρα λοιπόν, η ομάδα του Αχιλλέα είναι μία από αυτές τις ομάδες που πρέπει να έχει ονομός. Και ο λόγος είναι ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να ενσωματωθούν και να βρουν καταφύγιο σκαλοπάτι με τις ομάδες του νομού. Το θέμα της σωτηρίας σας δηλώνω υπεύθυνα, δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα Αχιλλέας διακινδυνεύσει. Έχω κάνει όλο το σχεδιασμό μου και αν συνεχίσουν αυτά τα παιδιά να μου δίνουν αυτό που μου δώσαν σήμερα, να ξέρετε ότι η ομάδα θα τερματίσει στην οκτάδα. Έχουμε δουλέψει μόνο προφορικά με τα παιδιά 24 ώρες και κατάφεραν τα παιδιά να βγάλουν σε πολύ καλό επίπεδο τον ατομικό τους ρόλο και τα ζητούμενα ενός παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα η οποία, όπως είδατε, έχει ρόστερ επαγγελματικό γιατί έχει άλλους στόχους. Για το παιχνίδι θα πω ότι αδικεί το αποτέλεσμα την προσπάθεια των παιδιών, γιατί έπρεπε να τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο. Μετά το 1-0 έχουμε δύο κλασικές περιπτώσεις να τελειώσουμε το μάτς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πληρώσαμε την απειρία των παιδιών στην εκπνοή του ημίχρονου, όπου εκεί η μπάλα βγάζει απλά ράουτ, ανασυντάσσει και τελειώνει το ημίχρονο και μπαίνει και με διαφορετική ψυχολογία στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί σε αυτές τις ηλικίες μεταβάλλεται, όπως ξέρετε, από μία φάση, από ένα γκολ, η ψυχολογία του αθλητή που λέγεται ποδοσφαιριστής. Άρα λοιπόν κομβικό σημείο είναι αυτό. Για μένα τα παιδιά τους το έχω πει και μέσα, το παιχνίδι το έχουν κερδίσει και μάλιστα αύριο θα τους κάνω τραπέζι για την εμφάνιση σαν να κερδίσαν. Από εδώ και πέρα λοιπόν βλέπουμε μπροστά, αλλάζει το πλάνο λειτουργίας της ομάδος, γίνεται πολύ πιο εργασιακό, πολύ πιο επαγγελματικό όσο μπορούμε στα επίπεδα. Ήδη έχει συμφωνηθεί αυτό με τη διοίκηση και άλλωστε ήταν στους όρους για να έρθω και στην ομάδα. Για να μην κουράσω γιατί είναι και τα παιδιά οι φιλοξενούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια. Από σας ζητάω να στηρίξετε και να προβάλλετε αυτά τα παιδιά με αυστηρή αλλά γνήσια κριτική για τις ικανότητες τους. Και έχω ήδη δώσει εντολή ότι σε κάθε συνέντευξη τύπου θα μιλάνε μόνο μικροί στην ομάδα μου. Ένας-ένας με τη σειρά και θα επαναλαμβάνω. Τέλος θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Νίκης Βόλου. Είναι μια ομάδα την οποία τη σέβουμε. Το έχω πει κατά καιρούς και μέσα στον Βόλο όταν έπαιξα 2-3 φορές. Τη σέβομαι γιατί έχει κόσμο που τη λατρεύει. Πρέπει να βρει το δρόμο της. Το εύχομαι ολόψυχα και να φύγει από αυτές τις κατηγορίες, γιατί είναι μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί ένα άλλο μέρος του αθλήματος που λέγεται ποδόσφαιρο. Εκπροσωπεί ένα ολόκληρο λαό. Στην Κατερίνη αυτό το έχει πει ειδικός και αυτές οι ομάδες λειτουργούν και θα λειτουργούν και εκεί πρέπει να πάμε για αυτό που είπαμε για την αναρρίχηση αυτών των παιδιών. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και στο συνάδελφο και στα παιδιά της Νίκης Βόλου και από εδώ και πέρα ότι νομίζετε ότι είμαι χρήσιμος και μπορώ να προσφέρω στις λειτουργίες και τα λοιπά, να πάω στην ίδια το τηλέφωνο μου στη διάθεσή σας για να σας ενημερώνω για το οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Κολλήτης Νίκος από Μέτρο Σπορ, θέλω να σας ρωτήσω με την αδιαφυσβήτητη εμπειρία σας. Το Μέτρο Σπορ είναι ένα μέσο το οποίο είναι αδερφικό, με ακολουθεί από παντού και στην Κρήτη όταν έφτασα. Πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Το γνωρίζω. Και τους λόγους τους γνωρίζω. Οπότε επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, με βάση την αδιαφυσβήτητη εμπειρία σας, θεωρείτε ότι εκεί που πρέπει να επενδύσετε περισσότερο είναι στην ψυχολογία, στην τακτική, στο σχεδιασμό που είπατε γίνεται πιο επαγγελματικός, στη φυσική κατάσταση, τι είναι αυτό που με το έμπειρο μάτι από το πολύ μικροχρονικό διάστημα που ήσασταν σε επαφή με την ομάδα και από το σημερινό αγώνα, αισθάνεσαι ότι πρέπει να στοχεύσετε περισσότερο για τη συνέχεια? Ακούστε λίγο να σας πω.
Η ομάδα αυτή, χωρίς να φανεί εγωιστικό, έχει τους καλύτερους μικρούς στην κατηγορία. Λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτό έπρεπε να υπάρχει στον Πιερικό. Και όσο είμαι εγώ θα γίνουν περισσότεροι. Σας είπα ότι ο λόγος ο σημαντικός που ήρθα είναι αυτός. Θέλω να βγάλω παιδιά από αυτά. Έχουν περάσει από τα χέρια μου παίκτες και το δηλώνω άλλο στις εφημερίδες, όπως ο Μαλεζάς, δημιουργήματά μου δηλαδή, οι δυο Γιαννούλιδες, ο Παντελιάδης, ο Μιστακίδης, που μιλάνε στις εφημερίδες. Αυτά τα παιδιά ξεκινήσαν μαζί μου όπως ο Δημήτρης και τα υπόλοιπα που είναι εδώ. Στο άλλο σκέλος που είπατε για τη λειτουργία, είμαι τελειομανής, αλλά εδώ έχω εξηγήσει και στα παιδιά στα όρια που μπορούμε. Δηλαδή θέλω τον ποδοσφαιριστή μου, δημόσιο πρόσωπο, να τους φιλελατήσω. Να πάει έτοιμος στην επαγγελματική ομάδα, να ξέρει πώς θα λειτουργήσει κτλ. Αυτά έχουν σχέση με δαπάνες μικρές, καταλαβαίνετε τι εννοώ, οι οποίες μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά το τρίτο σκέλος, είπατε τι στοχεύω να κάνω. Ναι, ναι. Που θα επενδύσετε περισσότερο, ως στόχες. Για το υπόλοιπο του... Ναι. Με βάση τη διαδικασία ερασιτεχνικού επαγγελματικού. Πώς να δείτε. Ανέλαβα μια διοίκηση πανικοβλημένη. Να τρέξει για μεταγραφές λόγω στόχου. Εγώ την ομάδα αυτή την είδα σε τρία παιχνίδια, τα οποία χαθήκανε μέσα από απειρία. Η απειρία όμως, μέσα από την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Και όταν υπάρχει τεχνογνωσία, όταν αυτά τα παιδιά θα έχουν 10-12 παιχνίδια, θα σταματήσει. Δηλαδή στο επόμενο παιχνίδι, το παιδί αυτό, δεν θα κάνει απόκρουση πάση για να φάμε. Θα ξέρουν ότι πρέπει να τη βγάλει αράο για να βγει το μίχρο. Για το ασφαλούς. Θα επιμείνω σε αυτά τα παιδιά, γιατί τα πιστεύω. Τους είδαμε τον Ολυμπιακό Βόλο, χάνουν το παιχνίδι στο 93 από καθαρά διαχείριση απειρίας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδατε. Τους είδαμε το Θεσπρωτό, το παιχνίδι χάθηκε καθαρά από διαχείριση απειρίας. Ο στόχος μου είναι αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που χρειάζεται ο ατομικός ρόλος στη συμμετοχή τους στους 11 και ανάλογα με τη θέση τους, να διαμορφώσουν προσωπικότητα και να αποκτήσουν αυτή τη δραστηριότητα ακόμα και στην ηλικία του 16 ετών, έτσι ώστε βγαίνοντας από αυτή τη διατριβή να είναι έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο επίπεδο. Αυτό είναι ο στόχος μου. Σας έχω ξαναπεί ότι δεν θέμα πτώσης για την Αγγλία δεν υπάρχει. Είμαι τόσο σίγουρος. Για μένα ο στόχος που έχω βάλει στα παιδιά δεν είναι σωτηρία. Τους έχω πει παιδιά θέλω να τερματίσουμε γιατί το αξίζετε και μπορείτε να το κάνετε μεταξύ 6-8. Αυτός είναι αν θεωρείτε, αν μιλάτε για στόχους. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε λίγο γιατί μάλλον περιμένουν τα παιδιά να, ναι. Που έχουν έρθει. Μας μιλήσει ο κύριος Τζίμας. Ναι. Πώς θα κάνουμε. Καλησπέρα και πάνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αχιλέα Μεκισάρες. Είναι η πρώτη μου ομάδα που αγωνίστηκα στην Γάμα Εθνική, 17 χρονών. Εδώ. Ήρθα και πέρυσι δεύτερη χρονιά. Είναι ένα αξιόλογο σωματείο. Θα ήθελα να πω και συλληπιτήρια για τον κύριο Σταύρο. Τον είχα φροντιστεί γηπέδο. Ήταν σίγουρα μεγάλη απώλεια αυτή για την οικογένεια του Αχιλέα. Από εκεί και πέρα, όπως είπαν και οι δύο προπονητές, και εγώ έτσι όπως είδα, το πάθος και τους ποδοσφαιριστές που έχει, αν και ένας δεν είχε συμπληρώσει κάρτες, νομίζω. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Αχιλέα Μεκισάρες, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα για εμάς τώρα. Εμείς ήρθαμε στον αγώνα μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να δείξουμε την αξιοπρέπειά μας, πως όλα τα προηγούμενα παιχνίδια τα είχαμε παλέψει. Είχαμε μια πολύ σκληρή άμυνα. Και αυτό δεν θέλαμε να το γκρεμίσουμε μέσα σε μια αγωνιστική. Δείξαμε εδώ ότι αν και με το που μπήκαμε δεν μπήκαμε τόσο δυνατά. Δείξαμε όμως ότι έχουμε πάθος, αν και πολύ πίσω στην τεχνολογία. Παλέψαμε, βρεθήκαμε πίσω, ανατρέψαμε την κατάσταση
Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τώρα. Δίνομαι έτσι που πρέπει να αγωνίζει την επιχώρηση. Νιώθεις πιο ιδιαίτερα, πιο ξεχωριστά όταν αγωνίζεις αντίπολος με ομάδες από την Πιερία και ιδίως εντός έδρας? Καταρχήν, άλλο η ομάδα της Πιερίας γενικά και άλλο ο Αχιλλάς Νικησάρης. Ο Αχιλλάς Νικησάρης μου έδωσε τη δυνατότητα να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γενικά όμως το να παίζεις τον τόπο σου είναι λίγο διαφορετικά τα συναισθήματα. Βλέπεις φίλους σου μέσα στο κήπεδο, βλέπεις φίλους σου έξω στην κερκίδα. Από εκεί και πέρα όμως την ομάδα που υποστηρίζει την αιστεία της ομάδας, σε αυτή την ομάδα θα δώσεις την καρδιά σου και θα προσπαθήσεις να νικήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να μιλήσω για το σημερινό μάτς, το οποίο πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο το αξίζαμε και με το παραπάνω. Στη συνέχεια δεχτήκαμε ένα γκολ λόγω απειρίας. Πιστεύω ότι η ομάδα μας σήμερα πρέπει να πάρει βαθμό και κυρίως στη νίκη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον προπονητή μου, γιατί θα μας δώσει πολλές ευκαιρίες όπως και οι άλλοι. Συγχαρητήρια στη νίκη, για την νίκη που έκανε απέναντί μας. Ο προπονητής πριν από λίγο έθεσε τους νέους ποδοσφαιριστές της ομάδας στην προμετωπίδα του Αχιλλέα Νεοκεσάριας. Νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την πίεση ή θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι που θα σας δώσει περισσότερες ευκαιρίες να αναδείξετε το ταλέντο σας, το οποίο είναι πλούσιο? Συγγνώμη, έχει αποδεχτεί. Παρακαλώ. Συγγνώμη λίγο. Το συγκεκριμένο παιδί τον έχω πάρει στον Πιερικό σε ηλικία ενός χρόνου πιο μικρό. Δηλαδή από πέρσι. Και κατάφερε το κεντρικό σωματείο που μου μας χάσει αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να μας το πείτε εκτός άλλης συνέντευξης. Θα να δείξω την επόμενη. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής που θέλει να δείχνει τα μικρά παιδιά, σε όποια κατηγορία και αν είναι, όπως το έκανε και σήμερα, καθώς ήμασταν τρεις μικροί, τέσσερις, μπορεί και παραπάνω. Τρεις μεγάλοι. Τρεις μεγάλοι ήταν μέσα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.